Το ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί για τι ανάγκε θέρμανση των σχολικών μονάδων με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Ευρυπίδη Τηλιανίδη, μετά από αίτημα που είχαμε απευθύνει προ το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα προ τον αναπληρωτή Υπουργό, τον Χρήστο Σταϊκούρα, προχωρούμε στην εκταμίευση του ποσού 7 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των αναγκών θέρμανση των σχολείων σε Δήμου που πραγματικά έχουν ανάγκη. Αυτό δήλωσε ο Υπουργό Εσωτερικών Ευρυπίδη Τηλιανίδη και τόνισε ότι αυτά τα χρήματα να προσθεθούν στα 5 εκατομμύρια που δόθηκαν πριν λίγε μέρε στοχευμένα σε περιοχέ που έχουν ιδιαίτερα χαμηλέ θερμοκρασίε επιπλέον τη τακτική χρηματοδότηση. Στόχο είναι να μην μείνει κανένα σχολείο χωρί θέρμανση, τόνισε γραπτό ο Ευρυπίδη Τηλιανίδη, και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η σχολική χρονιά για τα παιδιά σε όλη τη χώρα. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα συνεχίσει να προτάσει τη χρηματοδότηση που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τη εκπαίδευση, κατέληξε ο Υπουργό. Για το Δήμο Δράμα έχουν εξασφαλιστεί περισσότερε από 200.000 ευρώ για τη θέρμανση. Σήμερα η μέρα των τριών ιεραρχών, η μέρα που γιορτάζει η παιδεία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοσιοποιήσουμε Καταρχήν, μία δωρεά που έχει γίνει στον Δήμο Δράμας από την εταιρεία ΕΚΟ, η οποία δορίζει 20.000 λίτρα πετρέλαιο στον Δήμο για να διατεθούν στα σχολεία του Δήμου Δράμας. Και οπωσδήποτε αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό στην σύγχρονη εποχή και στην συγκυρία που διανύουμε και με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι, αλλά και ο Δήμος και ιδιαίτερα τα σχολεία. Επίσης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια πρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών αποκλειστικά για το πετρέλαιο που αφορά τις περιοχές όπως η δράμα που βρίσκονται στις πρώτες κατηγορίες για την, στην κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση, με 204.000 ευρώ χρηματοδοτείται πρόσθετα ο Δήμος Δράμας αποκλειστικά και μόνο για την εξασφάλιση πετρελαίων θέρμανσης για τα σχολεία. Είναι δύο πολύ σημαντικά ποσά. Το ένα, το μεγάλο, αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας, η οποία και σε αυτή την περίπτωση ε, ανταποκρίνεται. Και το δεύτερο, που αποτελεί χορηγία ε, ιδιωτική, είναι κάτι που μας χαροποίησε ακόμα περισσότερο και γι' αυτό θεώρησα υποχρέωσή μου να δημοσιοποιηθεί για να αποτελεί ε, παράδειγμα προς μίμηση για κάθε έναν ο οποίος έχει τη δυνατότητα και μπορεί να συμβάλλει μέσα από χορηγίες ή δωρεές ούτως ώστε να γίνεται το κοινωνικό έργο που παράγει ο κάθε φορέας ευκολότερο σήμερα που όλοι το έχουμε ανάγκη.